όλοι την επίθεση την οποία δέχτηκαν στη Θεσσαλονίκη οι 8 εργαζόμενοι μάρτυρες για την κινητοποίηση κατά του ΝΑΤΟ που είχαν κάνει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αστυνομικούς που ήταν ως μάρτυρες κατηγορίες και τις αστυνομικές δυνάμεις. Καμία τρομοκρατία δεν θα περάσει στους εργαζόμενους οι οποίοι παλεύουν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και η χώρα μας να μην εμπλακεί σε αυτό το πόλεμο. Να μην επιλέξουμε ληστή, να μην επιλέξουμε φωνιά. Ενημερώνουμε εδώ πέρα τον κάθε έναν ότι αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι της Χρυσής Αυγής ζήτησαν η σημερινή δίκη να πάρει αναβολή. Όσες αναβολές και να πάρουνε, ό,τι και να γίνει, όπου και να πάνε να κρυφτούνε, θα τους βρούμε και δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Είναι υποχρέωσή μας. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές μας, στα σχολιά, να μην τους αφήσουμε ξανά να σηκώσουν κεφάλι. Είναι ό,τι πιο μαύρο, ό,τι πιο σάπιο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία απέναντι στο εργατικό κίνημα και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά και στην περιοχή του Πειραιά και σε όλη τη χώρα, γιατί όπου οι εργαζόμενοι πάνε να σηκώσουν κεφάλι, τους βρίσκουμε απέναντί μας, είτε ως μπράβους εργοδοσίας, είτε ως ρουφιάνους εργοδοσίας. Έχουμε αυτή την πείρα και έχουμε αυτό το χρέος λοιπόν να τους βάλουμε ξανά στις τρύπες τους. Δεν θα τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι. Ξέρουμε, έχουμε την πείρα, έχουμε το δίκιο και έχουμε και το καθήκον να το κάνουμε. Η σημερινή μας συγκέντρωση σήμερα με τις τάσεις εργασίας που είχαν αναγγείλει σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες ολοκληρώνεται και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις γειτονιές μας, τον αγώνα με σκοπό να τσακίσουμε τους φασίστες, εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής και να μην τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι. Είναι το χρέος μας και θα το κάνουμε. Καλή συνέχεια, δίνουμε ραντεβού την επόμενη περίοδο σε αυτό το καθήκον μας. Έχουμε μπροστά μας σπουδαίους αγώνες, έχουμε και τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ 18-19 στην πόλη του Πειραιά, που είμαστε οι δυνάμεις οι οποίοι σηκώσαμε και αντιμετωπίσαμε αυτούς τους εγκληματίες. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού και θα είμαστε όλοι παρόν. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής συμμετέχει στη σημερινή συγκέντρωση για να μπουν οι φασίστες χρυσαυγίτες στη φυλακή. Ένα είναι το σίγουρο, ανεξάρτητα την απόφαση των δικαστηρίων, ότι οι φασίστες, η ιδεολογία τους έχουν καταδικαστεί μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα κέντερινγκ. Το συνδικάτο μας έχει συμβάλει σε αυτό και θα συνεχίσει τον αγώνα ούτως ώστε αυτοί και τα αφεντικά τους να μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ένα πράγμα μένει μόνο για να τελειώνουμε με τους φασίστες. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια το εργατικό κίνημα να ανασυνταχτεί, να μεγαλώσει, να παλέψει στην κατεύθυνση, να ανατραπεί το σύστημα που τους τρέφει, το σύστημα που τους γεννά, που γεννά τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά. Όλοι μαζί λοιπόν στον αγώνα συνεχίζουμε συντονισμένα οι φασίστες στο χρονοτούλαπο. Πριν 1,5 χρόνο περίπου, έξω εδώ ακριβώς από το εφετείο, χιλιάδες λαού, ένα τεράστιο λαϊκό ποτάμι πλημμύρισε αυτούς τους δρόμους για να βροντοφωνάξει, να σαπίσουν οι εγκληματίες δολοφόνοι χρυσαυγίτες μέσα στη φυλακή. Σήμερα είμαστε πάλι εδώ και οι οικοδόμοι, αλλά και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι, νεολαίοι, κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του για να βροντοφωνάξει, να μην βγουν ποτέ από εκεί που ανήκουν, μέσα στα σίδερα της φυλακής. Οι οικοδόμοι έχουμε την εμπειρία, έχουμε την πείρα, έχουμε μάθει να δουλεύουμε μέσα στο γιαπί, πλάι-πλάι, συνάδελφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου. Έχουμε την πείρα για να καταλάβουμε ποιος είναι στο πλευρό μας και ποιος είναι απέναντι. Και απέναντι μας ο εχθρός
είναι το ίδιο το σύστημα. Είναι αυτό που γεννάει και θρέφει τους φασίστες. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, για να μην πατήσουν το πόδι τους παντού και πουθενά. Είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο κλάδο του τύπου και του χαρτιού διαδηλώνουμε σήμερα με ένα αίτημα οι Ναζί να παραμείνουν στη φυλακή. Ταυτόχρονα δυναμώνουμε τον αγώνα μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, στην εκτυπωτική βιομηχανία, στη χαρτοβιομηχανία, ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννάει. Ένα σύστημα που μόνο φτώχεια, εξαθλίωση, φασισμό, πολέμους έχει να δώσει για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουμε οργανωμένα με τα ταξικά συνδικάτα τον αγώνα, να απομονώσουμε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά, στον κλάδο και συνολικότερα. Πριν 1,5 χρόνο ήμασταν εδώ, πανηγυρίσαμε την απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί τέτοια είναι, και σήμερα είμαστε πάλι εδώ. Ζητάμε να μπουν ακόμα πιο βαθιά οι φασίστες ναζιστές, οι εγκληματίες δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Αλλά παράλληλα δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε ούτε αυτούς που ζητάγανε μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή, ούτε αυτούς που μιλάγανε στα κρυφά μαζί τους, ούτε αυτούς που τους χρηματοδοτούσανε και συνεχίζουν να τους χρηματοδοτούνε. Μπορεί τώρα πολλοί από αυτούς να αλλάζουν λίγο το τροπάρι, να το παίζουν λίγο πιο γλυκούλιδες. Παραμένουνε φασίστες, παραμένουν δολοφόνοι. Δεν πρόκειται να κοροϊδέψουν ούτε έναν εργάτη, ούτε έναν νέο. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, δίπλα από τα σωματεία μας. Θα παλεύουμε για καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους και ξέρουμε ότι κόντρα στο σύστημα το οποίο παλεύουμε είναι αυτό που τους χρειάζεται. Άρα ξέρουμε ότι η πάλη κόντρα στο φασισμό είναι η πάλη κόντρα σε αυτό το σύστημα που τους γεννά. Κόντρα στην εκμετάλλευση, κόντρα στους πολέμους. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Απαιτούμε οι Ναζί εγκληματίες να παραμείνουν στη φυλακή. Τους ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε ότι η ναζιστική τους ιδεολογία προκύπτει από το μίσος τους στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στον μετανάστη, στον πρόσφυγα. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, το φοιτητικό κίνημα που συμπορεύεται με το εργατικό λαϊκό κίνημα, ώστε να τους απομονώσουμε, να παραμείνουν στη φυλακή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τους θρέφει και τους γεννά το συγκεκριμένο σύστημα και αυτό αντιπαλεύουμε, διότι τους οπλίζει και τους αξιοποιεί ενάντια στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, στις λαϊκές κινητοποιήσεις, στους λαϊκούς αγώνες. Συνεχίζουμε, τσακίζουμε το φασισμό και το σύστημα που τους, και το σύστημα που τους γεννά. Έξω οι φασίστες από όλες τις σχολές μας. Με τη παρουσία μας εδώ δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας ότι οι Ναζί πρέπει να μπουν ακόμη πιο βαθιά στη φυλακή. Είναι φασίστες, είναι σκυλιά. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς τους Δήμους ότι οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες κατά καιρούς τους χρησιμοποιούσανε για να παίρνουν αποφάσεις μαζί τους. Τους χρησιμοποιούσανε για να σπάσουνε κάθε λαϊκό αγώνα που ξεσπούσε στα Δημαρχεία και στα Μαξοστάσια. Δεν θα τους περάσει. Εμείς από εδώ δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε να απομονωθούν από τους χώρους δουλειάς, από τα Μαξοστάσια, τα Δημαρχεία, τους παιδικούς σταθμούς.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας οργανωμένα μέσα από τα σωματεία. Τους πετάμε έξω από κάθε γειτονιά, από κάθε χώρο δουλειά. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Δεν θα περάσει ο φασισμός.